Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είστε καλά, Νίκο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγοι πρόεδροι εδώ των τοπικών κοινοτήτων που δεν τους εμπνέουμε για να έχουν τη συνέχεια, προφανώς. Οι δημοσιογράφοι μας που μας στηρίζουν συνέχεια και μας προβάλλουν εδώ πέρα τον καθένα μας και τις θέσεις μας. Καλησπέρα σε όλους και πάλι καλή χρονιά. Θα προσεγγίσω εντελώς διαφορετικά και από τους προλαλήσαντες αλλά και από τα προηγούμενα χρόνια τη σύνταξη αυτού του προπολογισμού. Άκουσα πραγματικά και τους δύο συναδέλφους, γιατί εντάξει και εμείς κύριε Δήμαρχε, έτσι επειδή καμιά φορά όταν μιλάμε γελάτε, εδώ έχουμε ταχθεί να κάνουμε αντιπολίτευση. Σαφές. Πολλές φορές. Έτσι είναι, έτσι και πολλές φορές. Δεν το έχετε κάνει πολύ συχνά, ελάχιστες φορές το έχετε κάνει. Όταν σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας, όσοι καταθέτουν ή σας κάνω μια κριτική καλοπροαίρετη, καλό είναι να τα πιάνετε αυτά για να σας βοηθούν καμιά φορά. Μην νομίζετε ότι και ο ρόλος ο δικός μας είναι έτσι για να υπάρχει. Και αυτό το λέω γιατί άκουσα τον κ. Σμονιώτη, ο οποίος εντάξει, κατέθεσε την πρότασή του και δεν έχει και άδικο στο θέμα το πώς καταλήξαμε σήμερα σε αυτόν τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ο τελευταίος κατά τη δική μας άποψη αυτής της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής. Και αυτό βέβαια που κάνει εντύπωση είναι ότι ο καθένας πιστεύει. Κύριε Νίκο, το είπατε μόνο εσείς αυτό έτσι. Και πιστεύει και χαράζει την πολιτική του για την επόμενη μέρα. Και φτάνουμε στις εκλογές. Γι' αυτό και είπα και στις ευχές και το λέω και τώρα ότι πρόκειται για μια προεκλογική περίοδος. Μια σύνταξη προεκλογικού προϋπολογισμού και μια ψήφιση ενός προεκλογικού προϋπολογισμού. Ως προάγγελος λοιπόν, όπως είπαμε στο τεχνικό πρόγραμμα και ως προθάλαμος του τεχνικού προγράμματος, έρχεται να αποτυπωθεί επί της ουσίας το όραμα της Δημοτικής Αρχής, η οποία μέσα από τις εκλογές μπορεί να προκύψει κάτι άλλο και θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε. Άρα, ακούγοντας λοιπόν τον κ. Σμονιώτη, ότι πραγματικά κατάλαβα τι εννοεί και τον κ. Τζούμπη. Εγώ δεν θα μπω σε νούμερα. Δεν θα μπω καθόλου στη διαδικασία που έπαιρνα κάθε χρόνο να σας πω το τάδε ποσό, το τάδε κωδικό, ή να κάνω στην κυρία Αλεξοπούλου τις ερωτήσεις που κάναμε κάθε φορά, γιατί δεν έχει νόημα. Δεν θέλω να είμαι όμως μηδενιστής. Κάθε δήμαρχος που περνά από τον τόπο αφήνει κάτι. Μηδέν δεν υπάρχει. Ίσως να μπορούσε να αφήσει παραπάνω. Ίσως να μπορούσε και λιγότερο. Πάντα όλοι κάτι αφήνουν. Το θέμα είναι τι εμείς προσδοκούμε. Και παίρνω στο θέμα ότι εγώ πιστεύω ότι ήρθε λίγο καθυστερημένα ο προϋπολογισμός, αλλά κανονικά κύριε Δήμαρχε, δεν θα έπρεπε σήμερα εδώ να παρουσιάσετε έναν προϋπολογισμό. Θα έπρεπε να παρουσιάσετε κατά τη δική μας άποψη ως παράταξη έναν απολογισμό απολογιών προς τους πολίτες. Προς τους πολίτες που εσείς είχατε δεσμευτεί προεκλογικά, εσείς είχατε δώσει τις προσδοκίες και εσείς τους είχατε δώσει την ελπίδα ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο θα γίνουν αυτά που εσείς λέγατε τότε. Και βεβαίως δεν μπορώ να... θα ήταν χρήσιμο να... και τελειώνω κιόλας. Θα ήταν χρήσιμο, εννοείται όπως καταλαβαίνετε ότι θα ψηφίσουν παρόν. Όπως ακούσαμε την ελπίδα του κ. Ζουνιώτη που θέλει και καλά κάνει και αυτό καθώς αγωνίζεται, να θυμηθούμε ότι επειδή άκουσα και τον κ. Τζουμί, την μέρα εκείνη των εκλογών του δεύτερου κυρίου, ότι μαζί σας ήταν στην εξέδρα. Απορώ λοιπόν τόσο πολύ κριτική. Πού πάει, πού καταλήγει. Μα βάλε πλάτη για αυτή την ιστορία. Τώρα τι έχει αλλάξει.